η αποσύνθεση και η ρευστοποίηση του πολιτικού του συστήματος, όπως ξέρετε και από άλλες περιπτώσεις, και αλλά και στις χώρες που εφαρμόστηκαν μνημόνια, δημιούργησε μία διάλυση στον πολιτικό κόσμο. Οπότε αυτό και σε ανθρώπους, ας πούμε, που ενδεχομένως να έχουν κάποιες φιλοδοξίες, ανοίγει την όρεξη, αλλά και κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα επιχειρούν να περάσουν πάνω από την πολιτική και να αναλάβουν ρόλο απευθείας. Περί το παράδειγμα Μαρινάκη Μόραλη, ας πούμε, στον Πειραιά είναι ένα χαρακτηριστικό αυτής, άλλο παράδειγμα αυτής της ιστορίας. Στην ίδια ιστορία εγώ θα ενέτασα και το ποτάμι του κυρίου Θεοδωράκη. Δεν είναι στην ίδια κατηγορία ο κύριος Λαζόπουλος. Γιατί? Να σας πω. Ο κύριος Λαζόπουλος είναι ένας καλλιτέχνης, σατυρικός. Εμένα δεν μου αρέσει, για να είμαι ειλικρινής, το είδος της σάτυρας που κάνει. Το θεωρώ λίγο χοντροκομμένο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας ηθοποιός. Ο κύριος Θεοδωράκης είναι επί 30 χρόνια κορυφαίος δημοσιογράφος, οργανικός δημοσιογράφος του συστήματος που έχει κυβερνήσει την Ελλάδα, τουλάχιστον από το 1996 μέχρι τώρα. Οπότε δεν ξεκινάνε καθόλου από την ίδια αφετηρία. Τώρα, αν ως άνθρωποι της τηλεόρασης πλακώνονται, μπορεί να θεωρούν ότι κερδίζουν ή χάνουν. Από αυτό δεν είμαι σε θέση να το κρίνω. Πάντως, δεν μπορούμε να το βάλουμε σε αυτή την περίπτωση. Η πολιτική τι κερδίζει και τι χάνει? Σας είπα ποιο είναι το ζήτημα με την πολιτική, ότι η ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος. Ο χυλός δηλαδή εννοείται. Χυλός, αν θέλετε πέστε το χυλό, εγώ το λέω χαρτοπόλεμο, δημιουργεί αυτό το κενό. Σας λέω το παράδειγμα στον Πειραιά. Ξεκινάει κατευθείαν, ας πούμε, ο εφοπλιστής πρόεδρος του Ολυμπιακού να πάρει τον Πειραιά. Και όταν λέμε τον Πειραιά, δεν εννοούμε τον Ολυμπιακό, που ούτως ή άλλως είναι δικός του και είναι και η ταυτότητα του Πειραιά, αλλά αυτό έχει μέσα το λιμάνι, την πηγοεπισκευαστική ζώνη, έχει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με το προκάλημα μιας ομάδας, με μπροστινό την ομάδα, προσπαθείς να ελέγξεις πολιτικά ορισμένα πράγματα. Αυτό μπορώ να σκεφτώ, αν μου δώσετε λίγο χρόνο, 5-6 παραδείγματα, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο 38, να σας τα πω. Πηδάνε πάνω από το πολιτικό σύστημα. Κυρίως από το πολιτικό σύστημα που είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, που διαλύεται. Γι' αυτό κιόλας δεν κατεβάζουν πουθενά υποψηφίους δικούς τους. Ακούστε να.